από μένα. Ονομάζομαι Ευγενία Καραμπάτσικο και είμαι περιβαλλοντολόγος. Δουλεύω για τη Διάδημα. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τους κάδους ανακύκλωσης που έχει η Διάδημα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και θα δούμε και λίγα πραγματάκια ότι βάζουμε σε κάθε κάδο. Ξεκινώντας τον κάδο με το κόκκινο καπάκι, είναι ο κάδος του αλουμινίου. Μπορούμε λοιπόν να ανακυκλώσουμε τενεκεδάκια από αναψυκτικά, από ποτά, αλλά θα πρέπει το τενεκεδάκι να είναι καθαρό από υγρά. Πρέπει λοιπόν πολύ καλά να στραγγίσουμε το τενεκεδάκι πριν το βάλουμε. Επόμενος κάδος είναι ο κάδος του χαρτιού, το μπλε σκούρο καπάκι. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε οποιαδήποτε χαρτιά και να είναι καθαρά. Άμα είναι το χαρτί λερωμένο από φαγητό ή είναι χαρτί που χρησιμοποιούμε για την προσωπική μας υγιεινή, τοποθετείται στον πράσινο κάδο, στα μεικτά απορρίμματα δηλαδή. Επόμενος κάδος είναι ο κάδος του γυαλιού. Ο κάδος του γυαλιού έχει το κίτρινο καπάκι. Μπορούμε να ανακυκλώνουμε φιάλες γυάλινες, αλλά προσοχή, όχι σπασμένα γυαλιά. Σπασμένα γυαλιά τοποθετούνται στον πράσινο κάδο μέσα σε κλειστή σακούλα. Στον κάδο με το γαλάζιο καπάκι τοποθετούμε τις πλαστικές συσκευασίες. Το πλαστικό γενικότερο υλικό δεν ανακυκλώνεται πάντα. Ας πούμε τα πλαστικά παιχνίδια, πλαστικές καρέκλες, πλαστικά τραπέζια είναι υλικά που δεν ανακυκλώνονται. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ανακυκλώνουμε συσκευασίες προϊόντων και ότι οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή χωρίς τρόφιμα. Οι επόμενοι δύο καινούργιοι κάδοι μας που ισχύουν σε κάποιες περιοχές εδώ και λίγα χρόνια είναι ο πορτοκαλί κάδος για τα τηγανέλια ή αντίστοιχα και το πράσινο ATM που έχει ξεκινήσει ήδη σε κάποιες περιοχές και σύντομα και στην Πτολεμαϊδά. Τοποθετούμε τηγανέλια αφού έχουν κρυώσει σε πλαστικό δοχείο και χωρίς σακούλα, έτσι. Σκέτο το πλαστικό δοχείο και μέσα το τηγανέλαιο. Το οποίο τηγανέλαιο δεν πρέπει να έχει πολύ μετατροφών. Και ο τελευταίος κάδος που επίσης έχει ήδη ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές της Πτολεμαϊδας, αναμένεται να το δούμε λοιπόν και σε μεγαλύτερες ποσότητες και σε άλλες περιοχές, είναι ο κάδος ο καφέ για τα διοπόβλητα. Διοπόβλητα είναι όλα τα υπολείμματα τροφών. Είτε αυτό το φαγητό είναι μαγειρεμένο, είτε είναι φλούδες από τα φρούτα και τα λαχανικά, μπορούμε να τοποθετούμε μέσα στον καφέ κάδο. Όμως προσοχή, δεν πρέπει να έχει λάδια ο καφέ κάδος, ούτε κάποια άλλη συσκευασία από πλαστικό, μέταλλο ή οτιδήποτε. Πρέπει να είναι καθαρά τρόφιμα λοιπόν. Ειδικότερα για το Δήμο Ευρωβουλία, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται αυτή η συνειδητοποίηση του κόσμου απέναντι στο μέγα ζήτημα ετούμενο τη εποχή μα. Είμαι εδώ με τη διετή ιδιότητα και του Δημάρχου αλλά και του Προέδρου του Διάδημα, που με τίμησαν οι συνάδελφοί μου. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τόσο από την Διάδημα όσο και από το Δήμο Ευρωβουλία, ώστε το αποτύπωμα τη ανακύκλωση να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Έχετε παρακολουθήσει όλο το προηγούμενο διάστημα την ένταξή μας σε προγράμματα που βοηθούν στην διαδικασία της ανακύκλωσης. Κυρίως όμως σημαντικό ρόλο παίζει η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ενημέρωση των πολιτών και στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης εντάσσεται και η σημερινή δράση που γίνεται εδώ στην Κεντρική Πλατεία, προκειμένου να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν κάνουμε οι ίδιοι πράγματα, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Λοιπόν, η έκκληση και η παράκληση προς όλους είναι να συνεχίσουμε να ανακυκλώνουμε πράγματα με τη διαδικασία είτε της επισκευής, είτε να βάζουμε στον ανάλογο κάδο, βλέπετε τους κάδους εδώ, γιατί είναι ο καθένας. Όνειρο και φιλοδοξία μας είναι, είναι εδώ η υπεύθυνη και η αντιδήμαρχος και η υπεύθυνη της καθαριότητας, έτσι ώστε να μπορούμε αυτό το πράγμα να το βάλουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σημείο των κοινοτήτων και της πόλης, ώστε να μπορούμε να έχουμε μέγιστα αποτελέσματα. Κυρίως όμως, και η Διάδημα παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, παίζουν ρόλο οι μικρές ηλικίες. Οι ενημερώσεις που πρέπει να γίνουν στα σχολεία, στις τρυφερές εκείνες ηλικίες που το αποτέλεσμα της ανακύκλωσης γίνεται βίο μας ζωής. Με όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί εχθρός του καλούν το καλύτερο και συνεχώς πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο. Κύριε Μαυρίδη, λίγα λόγια για τη σημερινή δράση της Διάδημα εδώ στην Πτολεμαϊδά σήμερα. Καταρχάς, καλημέρα σας. Στα πλαίσια της προώθησης της ανακύκλωσης, η Διάδημα, συμπληρώνοντας επευκαιρία τα 25 χρόνια λειτουργίας της και 5 χρόνια της μηχανικής επεξεργασίας, δηλαδή αυτό του εργοστασίου που κάνει την ανακύκλωση και επεξεργάζεται τα σύνυχτα απόβλητα, λοιπόν, επισκέπτεται όλους τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας να προωθήσει την ανακύκλωση, να δώσει το στίγμα της ότι πλέον αλλάζουμε συνήθειες, αλλάζουμε τρόπο ζωής, ανακυκλώνουμε, προσπαθούμε να δώσουμε ένα περιβάλλον, ένα καθαρό περιβάλλον και να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε το περιβάλλον που θα αφήσουμε στα παιδιά μας να είναι αυτό που τους αξίζει. Μπορούμε να βάλουμε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, μπορούμε να βάλουμε τα λερωμένα παπούτσια, μπορούμε να βάλουμε την τσάντα θαλάσσια για να πάμε στη θάλασσα. Μπορεί ένας αγρότης να βάλει οτιδήποτε να το πάρει μαζί του το χωράφι.
Είναι τσάντα επαναχρησιμοποιούμενη, πολλαπλών χρήσεων, έχει δύο θερούλια για να μπορούμε να την κρατάμε και να μας παρέξει το χέρι. Ορίστε, ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές.